βρισκόμαστε εδώ στο Pixie, στο Γκάζι, όπου η G-Star μας παρουσιάζει για πρώτη φορά τη νέα συλλογή ρούχων Raw for the Oceans. Μια νέα συλλογή ρούχων που απευθύνεται και έχει σαν ένα κεντρικό μήνυμα την προστασία των ωκεανών απέναντι στα πλαστικά. Μην αμπειράκου στην παρέα μας εδώ πέρα στο event, στο launch event για τη νέα συλλογή της G-Star Rock. Πώς σου φαίνεται καταρχήν η νέα συλλογή που έχει αυτό το ιδιαίτερο μήνυμα της ευαισθητοποίησης για την προστασία των ωκεανών? Κοίτα, εμένα είμαι θαλασσόπεδο. Ζούσα νότια, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς θάλασσα. Για μένα η συγκεκριμένη κινητοποίηση και δράση είναι καταπληκτική και θεωρώ όντως ότι χωρίς καθαρές θάλασσες ο πλανήτης δεν υπάρχει. Η Lady Gaga θα φορούσε G-Star Rock και τη νέα συλλογή εδώ πέρα για τους ωκεανούς. Αυτός θα φόρεγε, γιατί είναι πολύ cool τα ρούχα. Εσύ πώς τη βλέπεις? Θα έκανε όμως λίγο τρέλα, θα τα φόρεγε, θα έκανε mix and match νομίζω. Θα φόρεγε και κάτι πιο τρελό από πάνω. Πιστεύεις ότι αυτή η συλλογή είναι ωραία, θα αρέσει στον κόσμο? Πάρα πολύ. Αν μου αρέσει και εμένα, σίγουρα θα αρέσει και έξω. Τι έχεις να πεις για τον Pharrell Williams που είναι συνσχεδιαστής αυτής της νέας συλλογής από G-Star Raw? Cool. Πώς νιώθεις καταρχήν που φοράς αυτή τη νέα συλλογή που είσαι ένα από τα πρόσωπα της καμπάνιας? Νιώθω πάρα πολύ ωραία και ευχαριστώ πάρα πολύ τη G-Star και το Ozone φυσικά που μου έκανε αυτή την τιμή και νομίζω ότι μου πάει. Πόσο ωραίο είναι αυτό το μήνυμα της προστασίας των ωκεανών και πόσο εσένα σε ευαισθητοποιεί αυτό το μήνυμα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες προσπάθειες και φυσικά όλοι τις στηρίζουμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι από αυτή τη νέα συλλογή, θέλω να μου πεις? Το bomber. Και το δικό μου αυτό είναι? Ναι, bomber jacket με το σηματάκι το οποίο είναι το official της Raw for the Oceans, όπως βλέπετε εδώ. Εδώ πέρα είναι και κάποια υλικά που δείχνει πώς φτιάχνουν την πρώτη ύλη. Τα βάζουν από εδώ και καλά βγαίνουν από εδώ. Αυτό το χταπόδι τι όνομα θα είχε? Χταπόδι, είναι καλαμάρι. Α, είναι καλαμάρι. 2, 3, 4, 5. Αδιάβαστος. Για πες μας λοιπόν τι μουσική θα άκουγε αυτό το καλαμάρι. Αυτό το καλαμάρι σίγουρα θα χόρευε, γιατί σίγουρα δεν είναι ένα οποιοδήποτε καλαμάρι. Είναι το καλαμάρι της G-Star και του Pharrell. Πώς σας φαίνεται αυτό και αν πιστεύετε ότι η μόδα μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο? Εννοείται πρέπει να, με ποιο τρόπο μπορούμε να ευαισθητοποιούμαστε για τη φύση. Προσωπικά έχω οικολογική συνείδηση όπως και αν από εδώ. Και θεωρούμε ότι κάθε κίνηση από όποια προέρχεται είναι σημαντική. Και την υποστηρίζουμε εννοείται με τα χείλια και με ό,τι μπορούμε. Έτσι πρέπει.